Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Γεωργίου Κλαμπ. Στο μικρόφωνο, ο Άγγελος Σορτίκος. Κατάλληλη έδρα για την Εθνική θεωρεί το Παγκρατίο Στάδιο ο Άγγελος Μπασινάς. Ο τεχνικός διευθυντής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος σχολίασε επίσης σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις που έκανε στο Fair Play FM 96,1 την κλήρωση των προκριματικών του Euro 2020, ενώ τόνισε ότι η ομάδα χρειάζεται ανάταση. Η ΕΠΣ Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι παρέλαβε επιστολή από την ΕΠΟ, η οποία ενημέρωσε ότι η αντιπροσωπεία της θα επιθεωρήσει το Παγκρατίο εν ώψη των προσεχών επίσημων αγώνων της Εθνικής Ομάδας. Ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, Βαγγέλης Γαλατσόπουλος, δήλωσε στην εκπομπή Pick and Roll της Κοσμότε TV ότι δεν είναι καθόλου αρνητικό στο σχεδιασμό και στη δημιουργία μιας κλειστής λίγκας σύμφωνα με τα πρότυπα του NBA. Παράλληλα, αναφέρθηκε διεξοδικά και στους κανόνες που πρέπει να διέπουν ένα εγχείρημα σαν κι αυτό. Ο Βασίλης Σπανούλης έβγαλε το καπέλο του στον Θοδωρή Παπαλουκά και δεν έκρυψε πως θαύμαζε τον τρόπο που αγωνιζόταν, ενώ ανέφερε ότι είναι από τους πιο έξυπνους παίκτες που έχουν αγωνιστεί. Την κορυφαία του στιγμή στα ευρωπαϊκά κύπελλα πανηγυρίζει ο αθλητικός όμιλος Θήρας. Η ομάδα της Σαντορίνης νίκησε και στην Τσεχία με 3-0 σετ την Μπρνό και πήρε ιστορική πρόκριση για τις 16 καλύτερες ομάδες του Challenge Cup. Οι Ερυθρόλευκοι στο βόλεϊ θα αντιμετωπίσουν σήμερα το απόγευμα την Σαχτιόρ στο Μογίλιοφ της Λευκορωσίας, στόχο την πρόκριση στους 16 του ΣΕΒ ΚΑΠ. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ιωάννη Παπαπέτρου στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ Μπαχτσέ το βράδυ της Παρασκευής 7 Δεκεμβρίου στο ΑΚΑ. Γλίτωσε το κάταγμα ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Λόγω του τραύματος και των πληγών από την καρατιά του Μπαράλες παραμένει αμφίβολος για το μάτς με τη Λάρισα. Σήμερα στις 4 το απόγευμα ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Ιερά Πέτρα για τον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας. Ενώ στις 6 το απόγευμα για την EuroLeague γυναικών ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρήγα.